Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ο Βίρονας μετά τα αποκαλυπτήρια της Ηλέκτρας δεν συγκινείται από τα κλάματά της. Την απειλή πως αν φέρει αντίρρηση στο διαζύγιο, θα της κάνει μήνυση για εξαπάτηση. Στο μεταξύ, οι εξέλιξεις τρέχουν και η Βικτόρια απειλείται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στην προσπάθειά της να εξαφανίσει ό,τι την ενεργοποιεί, πηγαίνει στην αποθήκη όπου έχει κρύψει την μπομπίνα από την κάμερα που είχε χρησιμοποιηθεί για να καταγράψει το θανατηφόρο επεισόδιο ανάμεσα στον Άι και τη Λιζέτα. Σκοπός της να την καταστρέψει. Για κακή της τύχη όμως, την πιάνει ο Σίμος, ο οποίος τη ρωτά τι είναι αυτό που κρατά στα χέρια της. Εκείνη τότε του λέει ψέματα ότι πρόκειται για μια μπομπίνα όπου έχει καταγράψει τον Άγιο όταν ήταν μωρό και τώρα μέσα στη θλίψη της ήθελε να τη δει. Ο Σωτήρης και ο Μιλιώνης βγάζουν κρυφά ένταλμα έρευνας για το σπίτι της. Ωστόσο, ο Δημοσθένης το μαθαίνει και την ενημερώνει για να πάρει τα μέτρα της. Ο Σίμος, βλέποντας τον Χριστόφορο καταρακωμένο, ψάχνει τρόπο για να τον βοηθήσει. Έτσι θυμάται την μπομπίνα της Βικτόριας και του τη δίνει, ώστε όπως νομίζει να παλύνει τον πόνο του, βλέποντας σκηνές από τη ζωή του μικρού Άγη. Μόνο που αυτό το φιλμ φέρνει τα πάνω κάτω. Όταν ο Μπουραντάς αντικρίζει με φρίκη τη Λιζέτα να πυροβολεί τον Άγη, χάνει τη γέγατα από τα πόδια του και δεν διστάζει να παραδώσει το υλικό στην αστυνομία. Παρ' όλα αυτά, ούτε εκείνος ούτε ο Σίμος πείθονται με αυτό που βλέπουν και σύντομα και οι δύο αρχίζουν να υποψιάζονται τη Βικτόρια, που πλέον βρίσκεται σε δεινή θέση. Και ο Ντίνος όμως αδυνατεί να δεχτεί πως η Λιζέτα θα γινόταν ποτέ δολοφόνος. Την ίδια ώρα, ο Βίρονας κάνει μια τελευταία προσπάθεια να κερδίσει τη Ζαχαρούλα, ενώ η Σύρμο αρχίζει να δυσανασχετεί με τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην νεοφερμένη χωριανή της Νίτσα και το Θωμά.